Ολοκληρώνεται λοιπόν το 21 και ξεκινά μία συζήτηση. Μία συζήτηση αναφορικά με το πώς τελειώνει το έτος στο μέτωπο και στο εσωτερικό βασικών πυλώνων της ελληνικής οικονομίας. Μεταξύ αυτών βέβαια είναι ο τουρισμός, είναι η αγορά, είναι ο κλάδος των υπηρεσιών. Πάμε να ξεκινήσουμε μία συζήτηση και να εστιάσουμε για το πώς κλείνει το 2021 για τα ακίνητα, για τον κλάδο των ακινήτων. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Ράπογλου, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω και να το ευχηθώ βέβαια και χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά. Το βασικό ερώτημα, κύριε Αράπογλου, με το οποίο θέλω να ξεκινήσουμε, είναι αν έγιναν επενδύσεις μέσα στο 2021, δηλαδή αν άνθρωποι, επιχειρηματίες, πολίτες, ιδιώτες, έβαλαν το χέρι στην τσέπη προκειμένου να επενδύσουν στον κλάδο των ακινήτων. Έγιναν επενδύσεις το 2021. Η χρονιά θα μπορούσε να ήταν καλύτερη εάν δεν είχαμε την πανδημία. Οπωσδήποτε ήταν καλύτερη χρονιά σε σχέση με το 2020 και το αρνητικό της χρονιάς είναι ότι στο τελευταίο τρίμηνο είχαμε αυξήσεις του κόστους των οικοδομικών υλικών, του κόστους κατασκευής οικοδομών και επίσης υπάρχει και άνοδος στο κόστος των εργατικών που αφορούν τις αμοιβές. Σωστά. Είναι μια συγκυρία, δηλαδή, θα τα πούμε για τις ανατιμήσεις σε λίγα λεπτά στην πορεία της συζήτησης. Είναι μια συγκυρία η οποία δεν βοηθά. Μας είπατε ωστόσο ότι πραγματοποιήθηκαν κάποιες επενδύσεις. Σε ποιους τομείς? Επενδύσεις και στον τουρισμό, δηλαδή σε τουριστικές κατοικίες και σε ξενοδοχεία, αλλά επίσης άρχισε να κινείται και η αγορά κατοικιών, λόγω του ότι οι τράπεζες έχουν αρχίσει να δίνουν δάνεια, γιατί σιγά σιγά απαλλάσσονται από τα κόκκινα δάνεια και έχουν ρευστότητα, με αποτέλεσμα να μειώσουν τα επιτόκια, και η μείωση των επιτοκίων σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει έλλειψη κατοικιών προς ενοικίαση, ναι, δίνουν όθηση στην αγορά κατοικίας. Αγορά κατοικίας, κυρίως. Ακριβώς εκεί θέλω να το πω. Αγορά κατοικίας ή κάποιος θα μπει στη διαδικασία να χτίσει από την αρχή μια οικοδομία από το μηδέν? Κοιτάξτε, το να μπει κάποιος στη διαδικασία να χτίσει μια κατοικία από το μηδέν είναι μια λύση, ναι, η οποία είναι αρκετά ελκυστική για πολλούς επενδυτές, για, ναι, πολλούς υποψήφιους αγοραστές, γιατί κατά τη διάρκεια της κρίσης από το 2010 και μετά συνειδητοποίησαν ότι πολλές πολυκατοικίες δεν λειτουργούν, υπάρχουν προβλήματα και λόγω παλαιότητας των πολυκατοικιών, αλλά και λόγω της άρνησης κάποιων ιδιοκτητών να πληρώσουν τα πάνες επισκευής ή τακτικής συντήρησης, ναι, και λειτουργίας της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν πολυκατοικίες. Άρα λοιπόν κάποιος, υπάρχουν αρκετοί ιδιοκτήτες που προτιμούν να αγοράσουν ένα οικόπεδο σε κοντινές περιοχές των πόλεων της Κρήτης και να χτίσουν σε αυτά τα οικόπεδα κατοικίες, μονοκατοικίες, είτε πετρόχτιστες, είτε προκάτ που έχουν χαμηλότερο κόστος. Κοντινές περιοχές δίπλα σε πόλεις. Ποιες περιοχές συγκεκριμένα βγήκαν κερδισμένες? Όταν λέμε για περιοχές ενδοχώρας. Περιοχές κοντινές στις πόλεις. Ειδικά για το Ηράκλειο θεωρώ ότι υπάρχει μία τάση, ναι, να χτίζουν στις βασιλιές, στις κάτω αρχάνες, στα Σταυράκια, Βούτες, δηλαδή κοντινά χωριά, ας το πούμε, της περιοχής του Ηρακλή. Το ίδιο ισχύει και σε άλλες περιοχές της πόλης των πόλεων της Κρήτης. Κύριε Αράπογλου, το μέτρο με τα εκτός σχεδίου, νομίζω υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία μέχρι τέλος του 2022, διορθώστε με, σωστά? Πολύ σωστά. Επισπεύδει τις διαδικασίες και τις αποφάσεις προκειμένου να χτίσουν σε εκτός σχεδίου που πληρούν τις προϋποθέσεις? Ναι, επισπεύδει τις διαδικασίες. Αρκετοί είναι αυτοί που προκειμένου να σώσουν τα ακίνητά τους, μιλάω για οικόπεδα τα οποία κτίζουν κατά παρέκκληση. Σωστά. Και είναι εκτός σχεδίου, αυτά θα χάσουν τη δυνατότητα να οικοδομηθούν, ναι, δηλαδή ουσιαστικά από οικόπεδα μετατρέπονται σε αγροτεμάχια,
Και με τον τρόπο, για τον λόγο αυτό, αρκετοί ιδιοκτήτες είναι αυτοί που επισπεύδουν την έκδοση οικοδομικής άδειας, η οποία τους επιτρέπει να κατασκευάσουν την οικοδομή μέσα σε 4 χρόνια από τότε που θα εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Κάποιο παραθυράκι υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις? Κανείς δεν γνωρίζει αν θα δοθεί παράταση στον νόμο. Ναι. Η ουσία είναι ότι θα περιοριστεί η γη η οποία θα μπορεί να οικοδομηθεί. Μάλιστα. Με το νόμο αυτό. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τα ενίκια, πού βρισκόμαστε? Μας είπατε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια προκειμένου να ενοικιαστούν, με αποτέλεσμα κάποιοι να παίρνουν τη μεγάλη απόφαση και να αγοράσουν μια κατοικία. Οι τιμές των ενοικίων, όσων ακινήτων, παραμένουν ακόμα ξενίκιαστα. Πού βρίσκονται, πού κυμαίνονται? Έχουν ανέβει λόγω του ότι έχει περιοριστεί ο αριθμός των κατοικιών που προσφέρονται για ενοικίαση. Ναι. Ο λόγος είναι ότι επειδή ο τουρισμός παρά την πανδημία πήγε καλά το 2021 και οι προοπτικές είναι να πάει ακόμα καλύτερα το 2022, αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων που κατά τη διάρκεια της κρίσης ή το πρώτο έτος της πανδημίας το 2020 είχαν στραφεί στη μακροχρόνια μίσθωση και δεν έδιναν τα ακίνητά τους για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, δραστηριότητα την οποία την έκαναν τα προηγούμενα χρόνια, ναι, τώρα ξαναγυρίζουν πάλι στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, ναι, με αποτέλεσμα να λιγοστεύουν τα διαθέσιμα σπίτια, με αποτέλεσμα να λειτουργεί ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης στη συγκεκριμένη περίπτωση που οθεί τις τιμές προς τα πάνω των ενοικίων. Και έχουμε μία αύξηση σε σχέση με το 2020, ναι, κατά 20% περίπου των τιμών των ενοικίων, κατά μέσο όρο. Μάλιστα, μάλιστα. Βέβαια, μάλιστα. Αυτό το ποσοστό. Κύριε Αράπογλου, βέβαια, δεν ξέρω αν θέλετε να ολοκληρώσετε, να πείτε κάτι άλλο. Να σας πω, ναι, αυτό που θέλω να πω είναι, ναι, επειδή πολλοί που σκέφτονται να αυτό να αγοράσουν ακίνητο, ναι, προκειμένου να μην χάσουν το ακίνητο, δίνουν προκαταβολές, ναι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινδυνεύουν να χάσουν τα χρήματά τους. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει χρήματα δίνοντας προκαταβολή και το ζω καθημερινά αυτό το φαινόμενο και σαν δικηγόρος, ότι δίνοντας μία προκαταβολή δεν αποκτάς την κυριότητα του ακίνητου. Το ακίνητο το αποκτάς με το οριστικό συμβόλαιο. Αν λοιπόν κάποιος δώσει προκαταβολή είτε με ιδιωτικό χαρτί, με ιδιωτικό έγγραφο, είτε και με προσύμφωνο ακόμα, πάλι κινδυνεύει να χάσει τα λεφτά του, γιατί εάν δεν μπορεί να γίνει συμβόλαιο, και ο λόγος που μπορεί να μην γίνει συμβόλαιο είναι πολύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και με αυτό να κλείσουμε. Συμβουλή και προτροπή προς τους τηλεθεατές να μην πέσουν στην παγίδα βέβαια και να μην χάσουν τα λεφτά τους. Κύριε Αράπογλου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.